Καναπέδες, πολυθρόνες, στρώματα, κομωδίνα και οτιδήποτε άλλα έπιπλα υπήρχαν μέσα στο σπίτι, πέταξε ασυνείδητο στην οδό Προύση στις Σέρρες. Η εικόνα που κατέγραψε το πρωί η κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές θα θύμιζε έκθεση επίπλων, αν τα έπιπλα ήταν τακτοποιημένα. Τώρα όμως οι εικόνες παραπέμπουν σε σκουπιδότοπο. Ανεύθυνη και κατακριτέα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το λιγότερο η συμπεριφορά ανεύθυνου συμπολίτη μας, ο οποίος φρόντισε αργά το βράδυ να ξεφορτωθεί όλο το νοικοκυριό του, πετώντας το έξω στο πεζοδρόμιο, χωρίς καν να έχει την ευαισθησία να ειδοποιήσει την καθαριότητα του Δήμου Σερών. Από τις πληροφορίες που έχουμε, εχθές το βράδυ ήρθανε, τα βγάλαν έξω, φυσικά δεν ειδοποίησαν κανέναν. Και από το πρωί έχουμε μία ανησυχία για κάποια τέτοια σημεία. Ο λόγος είναι απλός. Εάν υπάρξουν 2, 3, 5 τέτοια σημεία, θα υπάρξει γενικά πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνετε, στην αποκομιδή και γενικά στη λειτουργία όχι μόνο της υπηρεσίας, γενικά της πόλεως. Εάν ο καθένας βγαίνει και πετάει ασύστολα ό,τι έχει και δεν έχει, τότε θα υπάρξει πρόβλημα και όχι μόνο αισθητικό, αλλά θα υπάρξει πρόβλημα και με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, τα οποία τα χρησιμοποιούν για αυτές τις εργασίες, και γενικά θα υπάρξουν πρόβλημα και από τη γειτονιά, από παντού. Από το πρωί μας πήραν 10 άνθρωποι τηλέφωνο. Αυτός ήρθε, τα έβγαλε χθες το βράδυ, τα παράτησε έτσι εδώ και σκόθηκε και έφυγε. Συνεργεία του Δήμου Σερών βρέθηκαν στο σημείο και μάζεψαν τα έπιπλα από τη γειτονιά. Ο κύριος Πανάγος, επόπτης καθαριότητας, καλεί τους δημότες να συνεργάζονται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, να τηλεφωνούν στον αριθμό 2321-036-170 και να ενημερώνουν ότι θέλουν να απομακρύνουν από το σπίτι τους ογκώδη αντικείμενα ή μπάζα. Θέλουμε να πούμε πάλι τους πολίτες να παίρνουν στο 36-170. Να μας ειδοποιούν, να μιλάνε, να συνονούνται μαζί μας. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να ασχοληθούμε και να πάρουμε τα πράγματα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς. Αυτό το πρόβλημα που έχουμε είναι αυτή η ασυνονοησία. Θέλουμε να συνονούνται μαζί μας, να παίρνουν στο 3670, να παίρνουν στο καθημερινότητας, να μπαίνουν στο clean and spot διαδικτυακά, να μας δίνουν τα αιτήματά τους για να μπορούμε και εμείς να τα βάζουμε σε μία σειρά για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους πολίτες. Θέλουμε, επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω συνέχεια, να μας ειδοποιούν και να συνεννούνται μαζί μας.